Κυπριακές εκλογέ ένσταση 4. Βλέπουμε λόγω της ε, εκλογικής εκστρατείας, αναφορές στη λέξη αποστρατικοποίηση γενικά για την Κύπρο. Άρα θυμάστε όλοι σας ότι έχουμε το ανάλογο με θέματα αποστηροτοποίησης και στα Δωδεκάνησα. Μιλάμε τώρα γιατί τη συνθήκη Λοζάνης και μετά η συνθήκη με την Ιταλία μεταξύ της Τουρκίας και της Ιταλίας, μετά στη συνέχεια την ε, συνθήκη Παρεσίνου του 1947. Επανέρχομαι λοιπόν στα δεδομένα της Κύπρου. Αν κάποιος θέλει, όποιος και να είναι, να αποστρατικοποιήσει εντελώς την Κύπρο για να λύσει τα προβλήματά της, θα ήταν καλό να κοιτάξει ποιες χώρες στον κόσμο είναι αποστρατικοποιημένες. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, αν πραγματικά κάποιος θέλει μια αποστρατικοποίηση, πώς θα μπορεί να συμμετάσχει ενεργά Κύπρος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλάω καν για το ΝΑΤΟ, μιλάω μόνο και μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορέσει η Κύπρος να λειτουργήσει ακόμα και ως βάση για ασκήσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, άμα είναι εντελώ στρατι... αποστρατικοποιημένη. Τρίτον, άμα δεχτεί μια επίθεση, όποια και να είναι, όχι μόνο υποτίθεται από τις εγκύτερες δυνάμεις για να λύσουν κάποιο πρόβλημα, αλλά ακόμα και από μία άλλη χώρα. Μία αποστρατικοποιημένη Κύπρος θα μπορέσει να αμυνθεί με την παρέμβαση των τριών εγκυνότερων δυνάμεων χωρίς να έχει κανένα οπλικό σύστημα επιτόπου. Αυτό είναι κάτι που είναι ένας προγραμματισμένος θάνατος πρέπει, όπως το ξέρουμε στην πολιορκητική, να έχει πάντοτε αρκετές δυνάμεις για να αμυνθεί. Δεν λέω καν εξ ολοκλήτου και να μπορεί να αποτρέψει έναν μεγάλο κίνδυνο, αλλά τουλάχιστον για να αμυνθεί όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται και να μπορέσει να δεχτεί την υποστήριξη των συμμάχων. Αλλά ακόμα και για αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί η Κύπρος να είναι εντελώς αποστρατικοποιημένη, δεν έχει νόημα στο πλαίσιο που βρίσκεται και εννοώ το ευρωπαϊκό, δεν έχει νόημα για την δική της την γεωπολιτική και πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό συνδυάζεται με το θέμα γενικά της ασφάλειας και της στρατηγικής και της ενέργειας. Άρα, μία χώρα που θα είναι εντελώ αποστρατικοποιημένη και θα μπορεί να έχει ενέργεια, ποιο θα την σώσει από πράξεις πειρατεία. Ακόμα και σε αυτό το χαμηλό επίπεδο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξή, ότι είναι μία προσέγγιση που ανήκει στο παρελθόν, που μπορούσε να έχει κάποιο νόημα σε κάποια φάση, αλλά ειδικά μετά το 2004 δεν έχει κανένα νόημα.